Σε μια διακοπή σύντομη και επιστρέφουμε με τον Γενικό Γραμματέα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Γιώργο Ελευθερίου, να συζητήσουμε λίγο, όχι μόνο τι γίνεται με την πανδημία, γιατί Σπύρο μου, τις επόμενες μέρες πάμε για επιστράτευση γιατρών. Ναι, τι, και γιατί λόγο κάνεις κάνω έτσι αυτό πράγμα. Πες το. Πού έφτασε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο? Δεν το έχω δει, πες. Θα σου χρειαστεί. Πού έφτασε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο? Ουίσκι, επίσημα στοιχεία. Επίσημα στοιχεία από την ΕΣΤΑΤ. Αυτό. Για δεν θα πω άλλα. 3,4. Α, καλά. Εντάξει. Λοιπόν. Επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε και πάμε Σπύρο να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Ελευθερίου, τον Γενικό Γραμματέα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Να τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διαθέτει, γιατί έχουν, νομίζω, τηλεδιασκέψεις με τον Υπουργό, τρέχουν και... Κύριε Ελευθερίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς για την αποδοχή, κύριε Ελευθερίου. Κύριε Ελευθερίου, από ό,τι φαίνεται είναι θέμα ωρών να πάμε σε επιστράτευση συναδέλφων σας. Η αλήθεια είναι, κύριε Ελευθερίου, ότι υπάρχει ένα ερωτηματικό. Γιατί το έχουμε ξαναδεί το έργο, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, μεταξύ πρώτου και δεύτερου lockdown. Μπράβο, η αλήθεια είναι πως πολλοί συνάδελφοι δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και είδαμε κάποια φύλλα, ας πούμε, πορείας να πηγαίνουν απευθείας και να τους καλούν. Τι πιστεύετε, θα δούμε πάλι μια επανάληψη του ίδιου έργου? Αφού δεν ανταποκρίθηκαν στο πρώτο, γιατί να ανταποκριθούν στο δεύτερο κάλεσμα? Έχει αλλάξει κάτι? Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Διότι μπορεί να λέει κανείς ότι δίνει καλά λεφτά, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι και θεσμικό. Και θα σας πω εγώ το εξής παράδειγμα. Ο Ελευθερίου, εγώ δηλαδή, είμαι 25 χρόνια γιατρός και χειρουργός. Θα με πάρουν στο εθνικό σύστημα να με πάνε πού? Με τι αρμοδιότητες? Θα κάνω τον βοηθό θαλάμου, θα κάνω τον ειδικευόμενο? Και εν πάση περιπτώσει, ένας γιατρός της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεν είναι έτοιμος να πάει μέσα σε ένα νοσοκομείο δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας άμεσα. Δεν ξέρει καν πώς λειτουργεί το νοσοκομείο, γιατί κάθε νοσοκομείο λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο. Όχι από άποψη ιατρικών γνώσεων, από άποψη διαδικασιών. Συνεπώς, για άλλη μια φορά κάνουμε μια σπασμωδική κίνηση, η οποία επί της ουσίας δεν θα έχει αποτέλεσμα όσον αφορά την ποιότητα περίθαλψης των ασθενών. Και εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε καν τι ειδικότητες θέλουμε. Σωστό είναι. Θέλουμε ανειδίκευτους, θέλουμε ειδικευμένους. Και σε ποιες ειδικότητες? Γιατί αν το Υπουργείο έχει την αυταπάτη ότι θα βρει αναισθησιολόγους να επιστρατεύσει, δεν πρόκειται να βρει, γιατί αυτοί έχουν φύγει στο εξωτερικό. Οπότε οι κυρίες ελλείψεις είναι, κύριε Ελευθερίου, τους αναισθησιολόγους. Και ναι, φαντάζομαι στους πνευμονολόγους. Ενδεχομένως σε παθολόγους, αλλά αυτές οι ειδικότητες πρέπει να σας πω ότι θα επιστρατεύσει τι από αυτούς που δεν υπάρχουν στη χώρα? Διότι οι γιατροί μας τα τελευταία χρόνια, θα σας πω ότι 20.000 γιατροί έχουν φύγει στο εξωτερικό. Σωστά. Θα πρέπει να καταλάβει το Υπουργείο και η ελληνική πολιτεία ότι δεν έχει να ανταγωνιστεί την εσωτερική αγορά υγείας. Έχει να ανταγωνιστεί την παγκόσμια αγορά υγείας. Η ιατρική, ξέρετε, είναι μια παγκόσμια επιστήμη. Έτσι. Όταν λοιπόν οι Γερμανοί, παραδείγματος χάρη, δίνουν πενταπλάσια από ό,τι δίνει το ελληνικό κράτος, πείτε μου, εσείς αν ήσασταν αναισθησιολόγος, πού θα πηγαίνατε να δουλέψετε? Η απάντηση είναι προφανής. Και σε πολύ καλύτερες συνθήκες, προσέξτε με, σε πολύ καλύτερες συνθήκες εργασίας,
όπου εκεί τηρούνται οι νόμοι. Και τι λέει ο νόμος? Ο νόμος λέει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μετά από 8 ώρη εργασία ο γιατρός δικαιούται ρεπό για να μπορέσει να εξυπηρετήσει με συνθήκες ασφάλειας τον ασθενή. Εδώ δεν τηρείται αυτό. Εννοείται λίγο το συνθήκον ή γενικότερα? Γενικότερα. Και ακόμα χειρότερα τώρα λόγω των συνθήκων. Και πέραν των συνθήκων εργασίας είναι και οι προοπτικές εξέλιξεις. Ναι. Όπως αντιλαμβάνεστε, ναι, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Και αυτό που βλέπετε να συμβαίνει με τους οδηγούς βιτιοφόρων στην Αγγλία, θα το δείτε πολύ σύντομα με τους γιατρούς στην Ελλάδα. Αυτό είναι, ναι. Αυτό δεν είναι καλή πρόβλεψη που κάνετε πάντως. Βέβαια, αλλά καλή, αλλά επειδή έχουμε δει την τάση αυτά τα 10 χρόνια, ναι. Να. Ναι, έχουμε να κάνουμε, ακούστε να δείτε, έχουμε να κάνουμε με επιστήμονες που έχουν αφιερώσει 20 χρόνια από τη ζωή τους για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο που είναι. Θα πρέπει το πολιτικό προσωπικό να αποφασίσει ότι για να κρατήσει αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να τους παρέχει τουλάχιστον αυτά που παρέχουν οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε δίκιο, κύριε Ελευθερίου, και εγώ προσωπικά και λόγω οικογενειακής εμπειρίας με γιατρούς έχω τοποθετηθεί σε αυτό το θέμα. Ναι. Αλλά και... τι θα μπορούσε όμως, ωραία, αυτό το μέτρο το έχουμε ξαναζήσει, δεν έχει. Τι θα μπορούσε να γίνει αυτό τώρα στο κομμάτι της ενίσχυσης του ΕΣΥ? Γιατί ένα είναι κομμάτι είναι η ενίσχυση του ΕΣΥ, το άλλο κομμάτι είναι βεβαίως να δούμε τι θα γίνει με τους εμβολιασμούς. Κακά τα ψέματα, έτσι. Το να χαιρετίζει την Βιτάλο και τα δύο το πρόσωπο, λένε στο χωριό μου, και εδώ ισχύει. Ναι. Αλλά τι θα μπορούσε να γίνει για το ΕΣΥ, ας πούμε, συγκεκριμένα? Λοιπόν, καταρχάς έχω να κάνω το εξής σχόλιο. Ναι. Δεν περιμένουμε να πιάσει φωτιά το σπίτι για να πάμε να τη σβήσουμε. Παίρνουμε μέτρα πυρότητας πριν πιάσει φωτιά. Θέλω να πω το εξής με αυτό, ότι το πρόβλημα το ξέραμε από την προηγούμενη επιστράτευση. Ναι. Από τότε μέχρι τώρα τι έχει γίνει για την ενίσχυση του ΕΣΥ? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα που πρέπει να δούμε. Τι... Και γιατί ξαναφτάσαμε. Ναι. Και γιατί ξαναφτάσαμε στο σημείο πάλι να προχωράμε με επιστρατεύσεις που παρεμπιπτόντως είναι μέτρο μοναδικό. Δεν υπάρχει άλλο παράδειγμα σε δυτικού τύπου δημοκρατία, στον κόσμο ολόκληρο, που να επιστρατεύουν γιατρούς. Δεν υπάρχει. Κύριε Ελευθερίου, μήπως σε αυτό έχει παίξει το ρόλο και οι αναστολές στους υγειονομικούς, δηλαδή είναι περίπου 6.500 οι αναστολές? Το ίδιο το Υπουργείο λέει ότι δεν έχει πρόβλημα με τις αναστολές και ότι τις αναστολές τις έχει καλύψει. Έτσι. Αυτά εδώ οι ανάγκες είναι επιπλέον των αναστολών. Και εν πάση περιπτώσει το ερώτημά μου είναι το εξής τώρα που προκύπτει. Θέλεις γιατρούς στη Μακεδονία. Θα τους πάρεις από τη Μακεδονία, θα τους πάρεις από άλλες περιοχές της χώρας? Θα είναι ειδικευμένοι ή ανειδικευμένοι? Θα είναι εμβολιασμένοι ή ανεμβολιασμένοι? Είναι σωστό. Προφανώς εμβολιασμένοι. Αλλά... Προφανώς. Προφανές είναι λίγο... Και να σας πω και κάτι ακόμα για να γελάσουμε κιόλας. Οι γιατροί που επιστρατεύτηκαν στο προηγούμενο κύμα δεν έχουν ακόμα πληρωθεί. Παρακαλώ. Μάλιστα. Δεν έχουν πληρωθεί αυτοί που επιστρατεύτηκαν στο προηγούμενο κύμα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε, κύριε Ελευθερίου. Δεν έχουν πληρωθεί ακόμα. Έχω και άλλα σοβαρά. Για πείτε τώρα που μας άνοιξε η όρεξη. Μιλάμε σοβαρά τώρα, δεν έχουν πληρωθεί οι άνθρωποι? Βεβαίως δεν έχουν πληρωθεί. Επειδή οι συνάδελφοι μιλάτε μεταξύ σας, είναι λογικό αυτό. Πώς θα πιστούν οι άλλοι να πάνε σου? Λέτε και πήγα. Πότε θα με πληρώσεις? Το μήνα που δεν έχει Σάββατο. Προφανώς αυτό δεν απασχολεί το Υπουργείο, γιατί σου λέει θα τους επιστρατεύσω. Θα τους στείλω ένα φύλλο πορείας και θα έρθουν. Να. Αναγκαστικά. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι, τα θέματα λοιπόν, τραγικό. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Από το προηγούμενο κύμα επιστράτευσης λέγαμε το εξής, ότι τουλάχιστον καλύψτε τους ανθρώπους αυτούς με αστική ευθύνη. Δεν μπορεί να τον παίρνει στον άλλον, να τον σβήσει στην κόλαση κορονοϊού και να μην έχει αστική ευθύνη. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Α, ναι. Οπότε πάμε, είμαστε στα ίδια σημεία, ακριβώς στο ίδιο σημείο. Δυστυχώς. Από εκεί και πέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, εγώ πιστεύω όντως ότι το Υπουργείο θα προχωρήσει σε επιστράτευση. Και αυτό γιατί δεν πρόκειται να πάει κανείς, επειδή δεν φρόντισε να κάνει δελεαστική την πρόταση αυτή. Και τέλος, δεν βάζω το οικονομικό. Το οικονομικό είναι το τελευταίο, αλλά επειδή ακούγονται διάφορα προσχηματικά για να δημιουργήσουν πόσεις, λέει το Υπουργείο ότι δίνει 2.000 ευρώ. Σωστά. Αυτός όμως ο γιατρός, ο ιδιώτης που λειτουργεί το ιατρείο και δεν θα μπορεί να το λειτουργήσει όλο αυτό το διάστημα, γιατί θα κάνει εφημερίες στο ΕΣΥ και δεν μπορεί, δεν είναι υπεράθμιος. Τα έξοδα του ιατρείου τρέχουν. Ξέρετε πόσο είναι τα μηνιαία έξοδα του ιδιωτικού ιατρείου το μήνα? Πόσο? Στην Αθήνα. Τουλάχιστον 1.000 ευρώ με τα ενίκια της γραμματής και τα λειτουργικά έξοδα. Άρα τι του μένει για να θρέψει την οικογένειά του?
Μιλάμε για έναν επιστήμονα 20 ετών, προσέξτε, 1000 ευρώ το μήνα. Όχι, είναι κατανοητό αυτό που λέτε και απολύτως λογικό και το συζητάμε. Κύριε Λευθερίου, την πρόταση της κυρίας Γκάγκα, η οποία και απολύθηκε από ό,τι μάθαμε, να επιστρέψουν στα νοσοκομεία όσοι είναι σε αναστολή. Ναι. Και να κάνουν δύο rapid test την εβδομάδα. Ναι. Εσείς πώς το ακούτε αυτό, δηλαδή δεν θα ήταν μια λύση? Και πώς ερμηνεύετε την κίνηση της κυβέρνησης να απορρίψει την πρόταση αυτή? Κοιτάξτε να δείτε, όταν μια κυβέρνηση κατά τη γνώμη μου παίρνει μια απόφαση, πρέπει να προχωρήσει και να είναι συνεπής στην απόφαση της αυτή. Τα πισωγυρίσματα επιδεινώνουν το πρόβλημα. Πήρε την απόφαση ότι θα τους βάλει σε αναστολή. Εγώ συμφωνώ ότι μέχρι να εμβολιαστούν θα πρέπει να παραμείνουν σε αναστολή για τους ίδιους. Ναι. Διότι κινδυνεύουν οι ίδιοι και μετά οι ασθενείς τους βέβαια. Δεν μπορούμε να βάζουμε ανεμβολία στο γιατρό, να πάει να περιχάλψει μέσα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο ασθενείς οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν και προβλήματα υγείας και να κινδυνεύει η ζωή τους. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, η απόφαση της κυβέρνησης να επιμείνει στην αρχική επιλογή της είναι γνωστή, είναι σωστή. Ναι, μήπως όμως είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα? Δηλαδή από τη μία δεν επιστρέφουν, από την άλλη δεν έχουμε γιατρούς να καλύψουν όλα αυτά. Δηλαδή είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Ναι, γιατί δημιουργούν ένα κενό και αυτοί έτσι που λείπουν από το σύστημα. Οι λύσεις υπάρχουν, αλλά οι λύσεις δεν μπορεί να είναι εμβαλωματικές και για ένα μήνα, ενάμιση ή δύο μήνες. Θα πρέπει το σύστημα να ενισχυθεί με μόνιμο προσωπικό, μόνιμους γιατρούς. Ούτως ή άλλως είχε ανάγκες το σύστημα και πριν τον κορονοϊό, σοβαρές ελλείψεις και ανάγκες. Και αυτός είναι και ο τρόπος για να προσελκύσουμε και γιατρούς από το εξωτερικό στη χώρα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον επιστήμονα που έχει σπουδάσει 20 χρόνια à la carte και να του λες έλα ένα μήνα, κλείσει τη δραστηριότητά σου και μετά άντε για χαρά, καλή τύχη. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι δεν υπάρχουν λύσεις και θα σας πω και κάτι ακόμα. Σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, όταν θέλεις έκτακτο επιστημονικό προσωπικό, το πληρώνεις παραπάνω από το μόνιμο. Θέλετε να σας πω πόσο δίνει η Αγγλία, μια και τα λέμε τώρα, για ένα Σαββατοκύριακο εφημερίες στο NHS, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας. Είναι τα περίφημα λόκουμ και η αμοιβή είναι 1.600 λίρες Αγγλίας το Σαββατοκύριακο. Τι τα πάτε, μην το συζητάμε, αλλά τελειώσαμε. Τι άλλο να πούμε. Η διαφορά είναι χαοτική, τι λέμε τώρα. Γιατί ο αναισθησιολόγος, ακούστε με, γιατί ξέρω πολλούς αναισθησιολόγους που πηγαίνουν. Έτσι, γιατί να μην πάει ένα Σαββατοκύριακο στην Αγγλία, έτσι, και να προτιμήσει με 2.000 ευρώ να μπει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας μας. Αλήθεια είναι πείτε αυτό. Μου ένα επιχείρημα. Ξέρετε, το επιχείρημα είναι λίγο επιφανειακό, γιατί όσοι είναι έξω από το χορό πολλά τραγούδια ξέρουν που λέει ότι έχετε δώσει το λόγο του υποκριτή. Εγώ το κατανοώ, κύριε Λευθερίου. Μπορούμε να λαϊκίσουμε. Ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι να βρούμε λύση. Αλήθεια είναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα. Μπορούμε να λαϊκίσουμε. Αλλά στο κάτω-κάτω, τον όρκο του Ιπποκράτη, επειδή η ιατρική είναι παγκόσμια επιστήμη, μπορείς να τον τιμήσεις και στην Αγγλία. Σωστό. Πολύ σωστά τα λέτε, κύριε Λευθερίου. Ναι. Πολύ σωστά τα λέτε. Πάντως, τώρα, λίγο για να πάμε στο πώς πάει η πανδημία και στη χώρα μας, κύριε Λευθερίου. Και ως γιατρός, θέλω να μας πείτε. Εσάς η δική σας πρόβλεψη ποια είναι? Σίγουρα είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από τον ίδιο καιρό πέρσι. Σίγουρα σε ένα βαθμό. Και θέλω να μας το πείτε αυτό. Να προσθέσω. Ναι. Πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Μία με 8 είχαμε πάνω από 50.000 νέα κρούσματα και πάνω από 400 νεκρούς. Δηλαδή πιο χειρότερα δεν γίνεται αυτή. Θα σας πω ένα νούμερο το οποίο και εγώ όταν το παρατήρησα με στεναχώρησε πολύ. Αυτή τη στιγμή έχουμε 5,1 θανάτους ένα εκατομμύριο πληθυσμού και είμαστε στο διπλάσιο από το μέσον όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο διπλάσιο. Η Πορτογαλία, που είναι αντίστοιχου πληθυσμού με εμάς, αλλά και έχει εμβολιαστεί το 80%, είναι στο 0,6 ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Και έχουμε θέμα. Οι μόνες που μας ξεπερνάνε αυτή τη στιγμή είναι οι χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, Ρουμανία, Βουλγαρία, οι οποίες όμως είναι και αυτές πάρα πολύ χαμηλά στον εμβολιασμό.
Ναι, πολύ χαμηλότερο και από εμάς. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Έτσι. Δεν πάνε καλά γιατί δεν έχει εμβολιαστεί το πιο ευαίσθητο κομμάτι του πληθυσμού, που είναι ηλικίες άνω των 70. Προσέξτε, το 1/4, ο 1/4 άνω των 70, που είναι αυτοί που καταλήγουν στα νοσοκομεία και μπαίνουν στις μονάδες, δεν έχει εμβολιαστεί. Ναι, οι αριθμοί μιλούν ξεκάθαρα. Εντάξει, τώρα ας είμαστε ειλικρινείς, να τα ακούνε και όλοι οι ακροατές. Λοιπόν, και θα σας πω και κάτι τελευταίο, γιατί εκεί συζητούσαμε στην αρχή της πανδημίας για τη Σουηδία. Θυμάστε τη συζήτηση που γινόταν, αν η Σουηδία έκανε καλά γιατί ποτέ δεν έκλεισε την οικονομία ή αν έκανε άσχημα. Και αν κάναμε εμείς καλά και έκανε κακά η Σουηδία. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι η Σουηδία με 10 εκατομμύρια πληθυσμό, που είναι αντίστοιχο με τον δικό μας, έχει λιγότερους θανάτους. Είναι στις 15.000 κάτι οι θάνατοι στη Σουηδία και μας έχουμε ξεπεράσει τους 16.300. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, εδώ τώρα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται λάθος. Και τα λάθη είναι σε πολλά επίπεδα. Έτσι, θα πρέπει το εμβολιαστικό πρόγραμμα να προχωρήσει και να επικεντρωθεί πολύ περισσότερο στις μεγάλες ηλικίες άνω των 70 που κινδυνεύουν και πεθαίνουν. Ναι. Θα πρέπει άμεσα να γίνουν μέτρα τα οποία θα οργανώσουν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα προστασίας, έτσι ακόμα και αν είμαστε εμβολιασμένοι, για να προστατεύσουμε τους ανεμβολιάστους, αλλά και οι ανεμβολιάστοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν έχουν το δικαίωμα να βάζουν σε κίνδυνο την κοινωνία και την οικονομία, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να. Τα πάμε όλα, νομίζω. Ναι, τα είπαμε όλα, κύριε. Κύριες... Η ελπίδα είναι, βέβαια, για να θέλω να κλείσω με ένα αισιόδοξο μήνυμα. Η ελπίδα είναι ότι αυξάνουν οι εμβολιασμοί το τελευταίο διάστημα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Ευτυχώς έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ότι κινδυνεύει η ίδια του η ζωή και κινδυνεύουν και οι άνθρωποι που αγαπά. Και το άλλο είναι ότι περιμένουμε τα νέα φάρμακα, αλλά αυτά ακόμα θα αργήσουν και θα έρθουν με το νέο έτος. Ναι. Που τα πρώτα δείγματα είναι πολύ θετικά, ειδικά και για τις δύο εταιρείες. Ειδικά όμως για το αφάρμακο αυτής της Pfizer. Λοιπόν, έτσι, να δούμε και μια θετική οπτική. Όντως, έτσι, καλά κάνετε, πάρουμε λίγο ανάσα. Αλλά δεν πρέπει να εκκησυχάσουμε. Όχι, άλλο δεν είναι. Δεν είναι η τελευταία πανδημία. Θα ακολουθήσουν ενδεχομένως. Καλά το λέτε, κύριε Κυριαζή, γιατί ξέρω πολύ κόσμο ο οποίος. Συγγνώμη, κύριε Ελευθερίου, έβλεπα μια άλλη είδηση για τον Χρήστο τον Κυριαζή. Συμβαίνουν αυτά. Δεν έχω πει. Τι να κάνω εγώ. Κύριε Ελευθερίου, συγγνώμη. Αλλά ξέρετε τι, καλά κάνουμε και το λέμε. Διότι ξέρω πολύ κόσμο που δεν έχει εμβολιαστεί. Ο οποίος γυρνάει και μου λέει, τι, γιατί να εμβολιαστώ, έρχονται ας πούμε τα μονοκλονικά αντισώματα. Ναι, και εγώ έρχεται το χάπι της ΜΕΡ, ή έρχεται το χάπι της Pfizer. Καλά κάνετε και το λέτε, ότι δεν πρέπει να εφησυχαστούμε. Βεβαίως, διότι πρώτον το χάπι θα έρθει με το νέο έτος και δεύτερον, υπάρχει και μια οικονομική διάσταση. Προσέξτε με, μια θεραπεία με αυτά τα φάρμακα έχει 700-800 ευρώ. Και είναι πολύ καλύτερο το να προλαμβάνεις από το να θεραπεύεις. Ναι. Είναι αρχή στην ιατρική. Βέβαια. Και τελευταία, θα πρέπει επιτέλους να καθίσουμε όλοι, η ελληνική κοινωνία, πολιτικό προσωπικό, γιατροί, να συζητήσουμε πώς θα αναδομήσουμε και αναμορφώσουμε το σύστημα υγείας. Ο ελληνικός λαός δικαιούται να έχει ένα άξιο σύστημα υγείας που θα του παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες. Και όχι ένα σύστημα υγείας που θα τρέχει την τελευταία στιγμή. Να βουλώσει τρύπες. Μια πρωτοτυπία να επιστρατεύσει με φύλλα πορεία στους γιατρούς. Να. Κύριε Ελευθερίου, ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Στη διάθεσή σας. Γεια σας. Να είστε καλά. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Γιώργος Ελευθερίου. Τώρα, ξανά ζητάω.